Είναι πια στο μείον 2. Μια ομάδα που είχε αρκετές αλλαγές, 5 συγκεκριμένες από τον Μίτσελ για να φρεσκάρει την ενδεκάδα του. Και ατελείωτες φάσεις. Και φάτο εδώ. Βλέπετε τι κάνει ο Τσόρι Ντομίνγκες. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής με ένστικτο που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Δείτε εδώ από ποιο σημείο προσπαθεί να μαζέψει την μπάλα στο 14ο λεπτό. Είναι πολύ μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία και για τον Παρθρακικό στο 26ο λεπτό με την κεφαλιά του Τζάνι από την σέντρα του Κάση. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας του Ρομπέρτο. Πολλές φάσεις είχε το παιχνίδι, κυρίως φυσικά για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός στο 35ο λεπτό με τον Τσόρι Ντομίνγκες. Εδώ καθαρά του βάζει το πόδι στην ποδιά και υπάρχει παράβαση πέναλτι. Και το πέναλτι εκτελεί εύστοχα στο 36ο λεπτό ο Τσόρι Ντομίνγκες. Ήθελε τον γκολ, είχε χάσει αρκετές ευκαιρίες νωρύτερα. Έκανε λοιπόν ο Ολυμπιακός το 1-0 στο 36. Αμέσως μετά με έναν περιπετειώδη τρόπο σημειώθηκε το αυτογκολ του Παπαγεωργίου. Εδώ προσπαθούν τόσο ο τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης, όσο στη συνέχεια αρχικά ο Τζάνης και μετά ο Παπαγεωργίου που είναι ο τελευταίος παίκτης. Εδώ βλέπετε ο Τζάνης με την κεφαλιά και ο Παπαγεωργίου θέλει να διώξει, δεν τα καταφέρνει. Ένα αυτογκολ. Σπάνιο. Έδωσε... Συλλεκτικό, εγώ θα το λέω απλώς. Βέβαια, που έχει συμμετοχή τρεις παίκτες από την άμυνα του Παθρακικού. Στο σου του Μπαχαλάκη. Αποκρούει ο γκολκίπερ. Η κεφαλιά του Τζάνη. Αυτό πιστεύω στο Μπαχαλάκη τον γκολ. Στον Παπαγεωργίου, φυσικά. Χρεώθηκε. Τον Παπαγεωργίου, μάλιστα. Ναι. Ως αυτογκολ δηλαδή, στο 31ο λεπτό. Είδαμε νωρίτερα τις προσπάθειες του Παθρακικού. Ακόμη μία αντεπίθεση και εδώ ευκαιρία που ξεγέλασε μάλιστα αρχικά σε αυτή τη φάση για τον Παθρακικό με τον Κάσε που κάνει το σου την μπάλα περνάει δίπλα. Από την εστία του Ρομπέρτο, αυτή η ευκαιρία είναι στο 42ο λεπτό. Δημιούργησε αρχικά στο κοινό, στο Καρασκάκη, ότι η μπάλα έχει μπει στα δίκτυα. Εδώ βλέπουμε στο 44 το δοκάρι του Διαμαντάκου και στη συνέχεια το σουτ που έγινε από τον Αφελά. Η μπάλα βρήκε πάνω στο Ποτορίδη. Είχαν σηκωθεί για προθέρμανση Μήτρογλου και Ντουρμάζη, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη συνέχεια. Φτάνουμε στο 64ο λεπτό. Ακόμη ένα δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Ντοσεβί από προσπάθεια του Φουστέρ. Το κόρνερ στο 67 και ο Βλονίτης που είχε κρίνει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε στημένη φάση στέλνει την μπάλα στα δίκτυα όπως και τότε, αυτή τη φορά όμως με κόρνερ. Προλαβαίνει την έξοδο του τερματοφύλακα του Πανθρακικού, φεύγει από τα μαρκαρίσματα, πιάνει με δύναμη την κεφαλιά και κάνει στο 67ο λεπτό το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Εδώ πια έχουμε φάουλ, βλέπετε, το χέρι, από τον Μήτρογλου στην εκτέλεση φάουλ του Κάσης που το σηκώνει αρκετά ψηλά και στη συνέχεια και ο ίδιος ο παίκτης, ο Χωσέ Μαρία Κάσες, στο 71ο λεπτό. Προσπάθησε να κάνει λόμπα, δεν το έπιασε και παραλίγο να χάσει το πέναλτι. Θυμάται έκανε ο Μήτρογλου εκεί. Σωστό, ναι, το πέναλτι. Και ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Σωστό το πέναλτι, ναι, ναι. Και βεβαίως ο Διαμαντάκος που είχε και αυτός αρκετές περιπτώσεις να πανηγυρίσει ένα γκολ νωρίτερα. Στο 84ο λεπτό με την κοντινή κεφαλιά κάνει το 4-1 και ο Μήτρογλου ας πούμε ότι εξηλαιώνεται. Εντάξει, για το πέναλτι που παραχώρησε, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται το τελείωμα που κάνει ο Μήτρογλου εδώ. Έχεις στη σέντρα δίκιο. Έχει αναπηδήσει μπάλα πιο πριν, γέρνει το κορμί του πίσω, καταφέρει και κάνει το πλασέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνει. Τηρία στον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερο σε όλο το 90 λεπτό. Θα ήθελα όμως να δώσω και συγχαρητήρια στους δικούς μου ποδοσφαιριστές, οι οποίοι το παλέψανε, τρέξανε και δυστυχώς όμως χάσαμε με ένα λίγο βαρύ σκορ. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μίτσελ για την ευρωπαϊκή πορεία στον Ολυμπιακό και τους εύχομαι καλή συνέχεια και σε πρωτάθλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μας προωθούνται ατάκες. Ναι, ήταν το παιχνίδι με τα περισσότερα κατεβάσματα και τις περισσότερες δημιουργίες για επίθεση. Όμως όχι τόσο γιατί μπήκανε τελικά πολλά γκολ προς το τέλος, αλλά γιατί από την αρχή είχαμε πάρα πολλές επιθέσεις, πάρα πολλές ευκαιρίες για γκολ. Δεν ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είχαμε τόσες πολλές επιθέσεις, όμως θυμάται πάρα πολύ καλά για παράδειγμα το παιχνίδι με την Βέρεια, όπου είχαμε πολλές ευκαιρίες, όμως δεν είχαμε τότε τόση επιτυχία. Μας είναι δύσκολο να έχουμε αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία. Πάντα έλεγε πως μακάρι αυτή η ομάδα να έχει, να έχει ακόμα περισσότερους Έλληνες στο μέλλον. Non solo de griegos vive el fútbol, eh? Non solo, De griegos vive el fútbol. Όμως το ποδόσφαιρο δεν ζει μόνο από Έλληνες. Aunque puede vivir y puede vivir bien, como hoy. Αν και μπορεί να το κάνει και μπορεί να το κάνει καλά όπως έγινε σήμερα. Porque empezamos a querer jugadores griegos y al final acabamos queriendo entrenadores griegos y eso ya. Γιατί στην αρχή ξεκινάμε θέλοντας Έλληνες ποδοσφαιριστές και στο τέλος θα θέλουμε και Έλληνες προπονητές. Οπότε σήμερα δεν έπαιξε ο Κασάμι γιατί υπήρχε άλλος παίχτης που πιστεύαμε πως μπορούσε να το κάνει και επιλέξαμε να το κάνει κάποιος άλλος παίχτης. Όμως σε κάθε περίπτωση συνέχεια λέει πως σε αυτή την ομάδα θα παίζει μόνο όποιος θέλει να παίζει σαν ομάδα, θέλει να παίζει ομαδικά. Και δεν θα κάνουμε για κανέναν εξαίρεση, ακόμα και αν αυτός λέγεται Κασάμι. Και αν κάποια στιγμή ο προπονητής της Εθνικής Ελβετίας δεν τον επιλέξει για να παίξει, σίγουρα θα έχει και εκείνος τους λόγους του.
Νιώθω πολύ πιο δυνατός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σας είπα και πάλι ότι ο κόσμος μου δίνει πολύ δύναμη και με στηρίζει. Οπότε θέλω να το αποδώσω.